Κρήτη 1 Μαρτίου και τα ΚΑΠΗ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας άρχισαν να ανοίγουν τις πόρτες τους και να υποδέχονται τους ηλικιωμένους μετά από αρκετούς μήνες αναστολής λειτουργίας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Πιο συγκεκριμένα, στις 1 Μαρτίου άνοιξαν τις πόρτες τους το ΚΑΠΗ του Αγίου Λουκά και των Παταμουδίων στην Καβάλα, το ΚΑΠΗ της Νέας Καρβάλης και το ΚΑΠΗ των Κρινίδων. Ενώ σειρά παίρνουν για να ανοίξουν τις επόμενες ημέρες το ΚΑΠΗ του Βύρωνα και του Αγίου Αθανασίου στην Καβάλα. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι με το νέο αυτό άνοιγμα τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και οι αποστάσεις και η είσοδος των πολιτών εντός το ΚΑΠΗ επιτρέπεται μόνο με την υπόδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού. Ξεκινήσαμε με 4 ΚΑΠΗ μέσα στην, τα 2 μέσα στην πόλη της Καβάλας και τα 2 είναι στην Καρβάλη και στις Κρινίδες αντίστοιχα. Και στις αμέσως προσεχείς μέρες, 10-15 το πολύ, θα ανοίξουν και τα άλλα 2. Ξεκινήσαμε έτσι πιλωτικά. Ήταν επιθυμία των ηλικιωμένων φυσικά να βρεθούν πάλι στο χώρο τους και δική μας χαρά. Απλά λόγω των μέτρων ακόμα που ισχύουν έχουμε κάποιους περιορισμούς. Αυτό λίγο δεν είναι ευχάριστο για εκείνους, ειδικά για τους άντρες, επειδή τα χαρτιά και τα τάβλη τα έχουμε μαζέψει για την ώρα. Περιμένουμε και εμείς νεότερες οδηγίες φυσικά και είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Δεν θα τους περιορίσουμε σε κάτι εννοείται αν έρθουν κανονικά τα πράγματα. Δειλά-δειλά θα ξεκινήσουν και κάποια τμήματα γυμναστικής όσο μπορούν στα αθλητικά κέντρα, δηλαδή να μην είναι μέσα στο χώρο του ΚΑΠΗ. Εννοείται ότι μέσα στο χώρο του ΚΑΠΗ έρχονται με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Και αυτά για την ώρα. Περιμένουμε κι εμείς. Πέρασα και από τον Άγιο Λουκά και εκεί δειλά-δειλά άρχισαν και έρχονται. Ρωτάνε φυσικά. Θέλουν να ξεκινήσουμε και εμείς το θέλουμε. Κάθε αρχή είμαστε σαν να ξεκινήσαμε. Τα ΚΑΠΗ που ακολουθούν να ανοίξουν. Ποια είναι τα ΚΑΠΗ που θα ακολουθήσουν να ανοίξουν τα επόμενα? Τα άλλα 2 του Βύρωνα και του Αγίου Αθανασίου. Οπότε θα ολοκληρωθούν μετά όλα. Ανοίξανε μέσα στην Καβάλα τα 2 ΚΑΠΗ, το δικό μας των Ποταμουδίων και του Αγίου Λουκά, και 2 περιφερειακά της Καρβάλης και των Κρινίδων. Βλέπετε σήμερα κίνηση, έχει κόσμο που έρχεται? Οι πρώτες γυναίκες έχουν εμφανιστεί που τόσο καιρό περνούσαν και ρωτούσαν πότε θα ανοίξουμε. Οι άντρες που είναι? Οι άντρες, λόγω του ότι δεν θα μπορούν να παίξουν χαρτιά τάβλη, περάσανε, είδανε. Πρέπει καταρχήν τα μέλη μας να είναι εμβολιασμένα με το πιστοποιητικό εμβολιασμού και την ταυτότητά τους. Δεν είναι εμβολιασμένοι? Δεν θα μπορέσουν να μπουν. Βλέπουμε κάποιες κυρίες που είναι απ' έξω. Μπορούν να καθίσουν και στον εξωτερικό χώρο, δεν είναι εμβολιασμένοι, με rapid? Ναι. Οι κυρίες είναι εμβολιασμένες έξω, αλλά θέλανε να καπνίσουν. Ενώ ότι αν κάποιος έρθει δεν είναι εμβολιασμένος, έχει την δυνατότητα. Εκεί, ναι.